Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις, για τη συμμετοχή σας. Ε, να θεωρήσουμε ότι αυτή η συζήτηση μόλις ανοίγει, έχει ανοίξει βέβαια μέσα στους φορείς, αλλά πρέπει να τη συνεχίσουμε, γιατί πραγματικά είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Εμείς σας καλούμε όλους και όλες, όλο τον ελληνικό λαό άλλωστε καλούμε, να βγάλει τουλάχιστον ορισμένα βασικά και κρίσιμα συμπεράσματα. Όλα τα ζητήματα που θέσατε έχουν την αιτία τους και άλλα φυσικά που δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε εδώ σήμερα. Η ανάπτυξη, για παράδειγμα, που προτείνουν τα άλλα κόμματα είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη και αυτή είναι από χέρι αντιλαϊκή με όποιο τρόπο και αν τη διαχειριστεί κάποιος, το κεφάλαιο για τα κέρδη του είναι αχόρταγο. Θέλει συνεχώς ένταση της εκμετάλλευσης, χαμηλούς μισθούς, περισσότερη απλήρωτη εργασία, εξαθλίωση συνολικά των εργαζομένων. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν είναι λύση για το λαό η καπιταλιστική ανάπτυξη. Σε μια περίοδο που τα επιτεύγματα της κοινωνικής παραγωγής, της επιστήμης μπορούν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα, όλα θα λέγαμε τα προβλήματα, όπου όλο ένα και περισσότερες ανάγκες μπορούν να καλυφθούν. Είναι απαράδεκτο σε μια τέτοια συνεπώς κατάσταση τη σύγχρονη εποχή οι εργαζόμενοι, ο λαός, να καλείται να ζει όλο, συνεχώς όλο και χειρότερα. Γι' αυτό και λέμε ότι ο ίδιος ο ελληνικός λαός, όπως και οι άλλοι λαοί στις χώρες τους, πρέπει να δώσουν τη λύση. Να πάψει ο ελληνικός λαός να στηρίζει τέτοιες επιλογές. Να πάψει και με την ψήφο του, για παράδειγμα, αύριο, να ενισχύει τις ίδιες δυνάμεις που τον έφεραν ως εδώ. Είτε είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή που είναι κυβέρνηση σήμερα, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ή το Πασόλ, το Πασόχ Κινάλ, όλοι έχουν αυτή ονοματεπώνυμο. Πραγματικός αντίπαλος, αυτός που εμποδίζει δηλαδή την πραγματική λύση να βρεθεί για το λαό, είναι το ίδιο το άδικο σύστημα που όλοι αυτοί μαζί το υπηρετούν. Αυτό το σάπιο σύστημα που θυσιάζει την ίδια τη ζωή των πολλών για τα κέρδη των λίγων, που με τις αντιθέσεις του, τους ανταγωνισμούς του, παράχει συνεχώς οικονομικές κρίσεις, παράγει καταστροφές, φέρνει καταστροφές. Και αυτά τα κέρδη των λίγων, των δισεκατομμυριούχων, ακόμα και μέσα στην πανδημία, εκτοξεύτηκαν. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία, τα οποία τα έχουμε δώσει, που λένε πως από την έναρξη της πανδημίας, το Γενάρη δηλαδή το Φλεβάρι του 2020, κάθε 24 ώρες γεννιέται και ένας νέος δισεκατομμυριούχος, ενώ 160 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην ακραία φτώχεια. Δεν έχουν ένα πιάτο φαΐ, δεν έχουν νερό ακόμα να πιούν. Φανταστείτε μόνο πώς από έναν δισεκατομμυριούχο αν μοίραζαν τα λεφτά θα μπορούσαν να ζήσουν εκατομμύρια, 160 εκατομμύρια που λέει η στατιστική άνθρωποι ή θα μπορούσαν να επιληθούν σοβαρά προβλήματα υγείας, παιδείας, της εκπαίδευσης των παιδιών μας, αυτά που έθεσε ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Νίκαιας Ρέντι ή οι ελλείψει στα σχολεία που, είπαν, που είπε ο εκπαιδευτικός από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα, οι δέκα πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο αθρηστικά αύξησαν την περιουσία τους από 700 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν αρχές του 2020 σε 1,5 τρισεκατομμύριο δολάριο φέτος μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια και με όλη αυτή την κατάσταση να πεθαίνει εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Να ταλαιπωρούνται άλλοι. Απέναντι λοιπόν, σε αυτό τον αδιέξοδο δρόμο, αδιέξοδο για το λαό δηλαδή, για την άρχουσα τάξη, μια χαρά ε, ζουν. Το ΚΚΕ προτείνει μια ριζικά διαφορετική λύση. Προτείνει ένα διαφορετικό δρόμο, το δρόμο της κοινωνικοποίησης των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού, το δρόμο του σοσιαλισμού. Αυτός ο δρόμος μπορεί πραγματικά να σχεδιάσει την οικονομία και εδώ στον Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη αν θέλετε και για κάθε χώρα ξεχωριστά και συνολικά για να καλύπτει τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες. Να διασφαλίσει δηλαδή ότι η εκτίναξη της παραγωγικότητας θα οδηγήσει σε μια καθολική μείωση του εργάσιμου χρόνου, σε βελτίωση ταυτόχρονα των αποδοχών των εργαζομένων. Ότι θα διασφαλίσει λιγότερες ώρες δουλειάς για όλους και για όλες, με κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και σε ελεύθερο χρόνο και για τις μορφωτικές, για τις πολιτιστικές τους ανάγκες, για τις αθλητικές τους ανάγκες, για τη συμμετοχή τους στα κοινά, για τον ελεύθερο χρόνο τους. Γιατί αυτές είναι οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και αυτές σήμερα μπορούν να πραγματοποιηθούν. Αυτός ο δρόμος είναι που μπορεί να αναπτύξει ολόπλευρα τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, τις δυνάμεις της, διασφαλίζοντας ισόρροπη ανάπτυξη ανάμεσα σε όλους τους κλάδους χωρίς να δεσμεύεται με το κριτήριο της αδιφάγας κερδοφορίας, του καπιταλιστικού κέρδους δηλαδή, που οδηγεί και σε φαινόμενα έντονης ανισομετρίας, όπως είναι για παράδειγμα η τουριστική μονοκαλλιέργεια, όπως τη λέμε εδώ στην Ελλάδα, ενώ έχει τόσες τεράστιες άλλες επίσης παραγωγικές δυνατότητες, ή στη λεγόμενη εξωστρέφεια, όπως τη λένε, της καπιταλιστικής οικονομίας, που μάλιστα φέρνει και κρίσεις πιο γρήγορα στο ε, στον τόπο. Αυτός ο δρόμος μπορεί να διασφαλίσει έναν ενεργειακό σχεδιασμό με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες. Τι έχει ανάγκη δηλαδή το λαϊκό νοικοκυριό σε ρεύμα, στο να ζεσταίνεται, στο να κινεί το αυτοκίνητό του, σε μια σειρά άλλους τομείς που χρειάζεται η ενέργεια, σε αντιδιαστολή με τη σημερινή πραγματικότητα της υποταγής του ενεργειακού σχεδιασμού στα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, των μονοπωλιακών ομίλων, τα πράσινα άλογα δηλαδή, της πράσινης μετάβασης, της ψηφιακής μετάβασης κλπ. Αυτός ο δρόμος μπορεί να λύσει και το πρόβλημα της δημόσιας δωρεάν υγείας, της πρόληψης που είναι απαραίτητη, περισσότερο από ποτέ της περίθαλψης και της αποκατάστασης σε συνέχεια, της πρόνοιας, της στήριξης των ατόμων με ειδικέ ανάγκες, των αναπήρων, μας είπε η εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα εδώ, της δημόσιας δωρεάν παιδείας για τα παιδιά μας σε όλες τις βαθμίδες και για όλους και για όλες του μαζικού λαϊκού αθλητισμού επίσης, που είναι απαραίτητος για την νεολαία, αλλά και για όλες τις ηλικίε του πληθυσμού, του πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος. Τέτοια στοιχεία λοιπόν περιέχει η αναπτυξιακή πρόταση του ΚΚΕ και αυτή θα υλοποιήσει βέβαια όταν κληθεί με λαϊκή απόφαση, με τη λαϊκή θέληση να τα κάνει όλα αυτά και νόμους του εργατικού λαϊκού κράτους. Πλέον έχουμε βγάλει πάρα πολλά συμπεράσματα και εμείς από την πρώτη απόπειρα σοσιαλιστικής οικοδόμησης των προηγούμενων τον 20ο αιώνα, στο 1 τρίτο της ανθρωπότητας. Βγάλαμε συμπεράσματα, τα έχουμε μελετήσει συλλογικά, έχουμε διδαχθεί από λάθη, από ελλείψεις, από αδυναμίες, Γι' αυτό ατενίζουμε και μπορούμε με σιγουριά να ατενίζουμε το παρόν και το μέλλον, κυρίως το μέλλον. Με αυτές γενικά τις σκέψεις, οι οποίες πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουν να συζητιώνται και ανάμεσά μας, όχι μόνο με, αμορφ... με... με τη μορφή της παρουσίασης όπως κάνουμε σήμερα των επιμέρους ή των συνολικότερων προβλημάτων του Πειραιά, μιας άλλης περιοχής κλπ., αλλά και με το τι κατεύθυνση πρέπει να δώσουμε στην πάλη μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας και για τις απόψεις που καταθέσατε. Ξέρετε ότι όλα αυτά τα ζητήματα που θέσατε σήμερα εδώ ή και άλλοι που δεν μπόρεσαν ή δεν πρόλαβαν να μιλήσουν και αφορούν όλα τα προβλήματα της ζωής των κατοίκων του Πειραιά, θα τα προωθήσουμε και στη Βουλή, αυτό το ρόλο παίζουμε άλλωστε, θα τα παλέψουμε κυρίως στους δρόμους του αγώνα για να γίνουν πράξη, για να έχει κατακτήσεις ο λαός του Πειραιά, όλος ο ελληνικός λαός. Κυρίως θα πρωτοστατήσουμε στους αγώνες του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, των επιστημόνων, της νεολαία και των γυναικών των λαϊκών οικογενειών, των φοιτητών, των μαθητών, των λαϊκών στρωμάτων. Ξέρετε ότι παλεύουμε για την ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος, την προώθηση της κοινωνικής συμμαχίας και ζητάμε και σε αυτούς τους τομείς, σε αυτά τα κινήματα, να βοηθήσετε και ο καθένας και η κάθε μια ξεχωριστά από όποιο μετερίζει σας καλεί σε αυτόν τον αγώνα. Και είναι πολλά τα κινήματα που χρειάζονται τη συμβολή σας. Όπως είπε και η εκπρόσωπος της Επιτροπής Ειρήνης, ζητήματα που δεν θύχτηκαν εδώ, γιατί λέω είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, με αφορμή άλλες συζητήσεις φυσικά τα έχουμε θέσει, που αφορούν για παράδειγμα την ειρήνη, την πάλη ενάντια στον πόλεμο, η οποία έχει σχέση και με την οικονομική κατάσταση. Ο λαός να ζει στη φτώχεια, ο λαός να πεθαίνει στα ράτσα των νοσοκομείων και οι κυβερνήσεις να αγοράζουν αμερικάνικα, γαλλικά, άλλου είδους στρατιωτικά όπλα ή να ξοδεύουν τεράστια ποσά σε αποστολές εκτός των, συν, εκ των συνόρων για να σκοτώνονται μεταξύ τους οι λαοί και βεβαίως να την πληρώνει και ο ελληνικός λαός άλλοτε με το αίμα τους επεμβάσεις παλιότερα ή στο μέλλον εάν έχουμε ή και με την οικονομική του αφέμαξη μέσα από τη φορολογία. Σας καλούμε για όλα αυτά σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Σε όλους τους αγώνες, πρώτα απ' όλα στους αγώνες, τους καθημερινούς, αλλά και στις εκλογές, όποιες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.